Την βιωματική εμπειρία του πένθους πολλοί άνθρωποι έχουν ζήσει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, φέρνει στο επίκεντρο το βιβλίο «Κλειστόν λόγω πένθους». Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο ψυχής που στις σελίδες του ξεδιπλώνεται η έννοια της απώλειας, την οποία ο καθένας βιώνει διαφορετικά. Η συγγραφέας Κατερίνα Σταματελά του έγραψε το βιβλίο μετά από τη δική της απώλεια, όταν έχασε το γιο της από καρκίνο. Ουσιαστικά είναι σαν να συστήνει το πένθος. Το βιβλίο το έγραψα μετά το χαμό του μικρότερου μου γιου, του Κωνσταντίνου Εφραίμ, από καρκίνο. Όμως στο βιβλίο δεν υπάρχει μόνο η δική μας ιστορία, αλλά υπάρχουν και άλλες ιστορίες και άλλες ενότητες που προσπαθούν να προσεγγίσουν το πένθος. Στο βιβλίο συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων ιστορίες της συγγραφέως από προσωπικά βιώματα με το γιο της που έφυγε από τη ζωή, έχοντας ένα στόχο: να συστήσουν το πένθος στον αναγνώστη. Είναι ιστορίες πραγματικά που συγκλονίζουν. Το βιβλίο, με όλη την αλήθεια του, είναι ένα εγχειρίδιο ψυχής. Είναι ένα θεραπευτικό εργαλείο για κάθε έναν που θέλει να δουλέψει τη δικιά του απώλεια, τα δικά του πένθη. Το πένθος δεν έχει κανόνες. Αντιθέτως, είναι ένα ξεχωριστό μονοπάτι για κάθε άνθρωπο που βιώνει την απώλεια. Αυτό εξηγεί η κυρία Σταματελά του, η οποία τονίζει ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να μιλάμε ανοιχτά για τα συναισθήματα που προκαλεί. Το πένθος δεν έχει κανόνες, μήτε νόμους. Είναι ένας δρόμος πολύ μοναχικός πολλές φορές. Αλλά αυτό που έχει σημασία και πρέπει να υποθεί είναι ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να μιλάμε ανοιχτά για το πένθος μας και να εκπαιδευτούμε σαν κοινωνία. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει χάσει κάτι? Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει η συγγραφέας, εξηγώντας πως το βιβλίο απευθύνεται σε κάθε αναγνώστη. Νομίζω σε οποιονδήποτε. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που δεν έχει χάσει κάτι που αγαπά? Οπότε νομίζω ότι οποιοδήποτε θα μπορούσε να διαβάσει αυτό το βιβλίο και να κερδίσει κάτι. Ουσιαστικά αυτό που εγώ θα ήθελα σαν Κατερίνα είναι να αυτός που θα το διαβάσει να νιώσει ότι δεν είναι μόνος, δεν είναι μόνη. Με ειλικρίνεια, ενσυναίσθηση, σπαραγμό και γενναιότητα, το βιβλίο «Κλειστό λόγω πένθους» βουτάει σε όλα τα επώδυνα στάδια κάθε είδους απώλειας.